Δεν ήρθαν. Αυτό δεν είναι έλλειψη σεβασμού. Το να μην έρθουν σε μια σύσκεψη, του καλή δύο φορέ. Οργή Γιώργου Δικτάκη, στην απουσία κτηνοτρόφων, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, σε σύσκεψη που συγκαλεί η αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτη για την παράνομη βόσκηση. Του στείλαμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει αλληλοσεβασμό, διότι και οι δύο είναι κοινωνικέ ομάδε που προσπαθούν να ζήσουν και να επιβιώσουν. Δεν έχουν πάρει πολύ σοβαρά τι παρενέσει μα. Οι περιοχέ που πλήττονται περισσότερο είναι τη Μεσαρά και είναι τον, εδώ του Μαλεβιζίου. Δεν πρέπει να υφίσταται τέτοια επίθεση από τον κτηνοτροφικό τομέα. Ο ίδιο ζήτησε την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών προ αυτήν την κατεύθυνση, κάνοντα σαφέ ότι όσοι κτηνοτρόφοι δεν συμμορφωθούν με τι υποδείξει θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο. Εάν δεν το κάνουν, εμεί θα ενεργοποιήσουμε τι υπηρεσίε μα, θα εφαρμοστεί ο αρμόδιο νόμο. Δεν υπάρχει νόμο που λέει ότι αν δεν, σε, δεν συμμορφωθούν θα συλλαμβάνονται τα ζώα, θα μένουν σε ένα χώρο συγκεκριμένο και μετά από λίγες μέρες θα ε, ε, σφαγιάζονται και θα δίδονται σε ιδρύματα. Ο Γιώργος Δικτάκης άφησε χμές και για τη στάση ορισμένων δήμων, οι οποίοι όπως είπε δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αποτελεί πληγή στις τοπικές κοινωνίες της ενδοχώρα. Οι δήμοι ξεκάθαρα το πούμε ευθαρσώς ότι σε ένα χρόνο έχουν εκλογές. Αντιλαμβανόμαστε την ευαισθησία των δημάρχων, οι οποίοι δεν θέλουν να υποστούν αυτέ τι ρήξει με του συμπολίτε του. Εμεί όμω, ω υπηρεσία, θα πρέπει να επιβάλλουμε τον νόμο. Και επειδή το ζήτημα συνδέεται άμεσα και με τι επιδοτήσει, ο Γενικό Γραμματέα τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση σημείωσε ότι έχει μπει μπλόκο στι επιδοτήσει δεκάδων κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεκάδε περιπτώσει έχουν ε, ε, στερηθεί οι κτηνοτρόφοι τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Δεν είναι σημερινή απόφαση, είναι νόμος ο οποίος προϋπάρχει. Στην ίδια σύσκεψη τονίστηκε η ανάγκη ετοιμότητα όλων των αρμόδιων αρχών στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην Κρήτη. Έχουν δοθεί πολλά κονδύλια στους Δήμους, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ε, ώστε να καθαριστούν αυτά τα σημεία. Εν ώψη τη αντιπυρική περίοδου, Δήμοι λαμβάνουν τα μέτρα του με το επίπεδο προετοιμασία και τιμότητα να κρίνεται ικανοποιητικό. Οι οδηγίε που δόθηκαν ήταν να προστατευτούν οι χώροι εκείνοι που είναι ευαίσθητοι και που πιθανόν να προκαλέσουν κάποιε ζημιέ εν ώψη τη τουριστική περίοδου και νομίζω ότι όλε οι υπηρεσίε πήραν το μήνυμα και το εφαρμόζουν επακριβώ.